Εδώ βρισκόμαστε στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, από το οποίο πήρε την ονομασία της η πόλη του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια μονόχωρη βασιλική που οικοδομήθηκε γύρω στο 720 μετά Χριστόν, πριν την Αραβοκρατία. Αλλά θα προχωρήσουμε τώρα να ξεφυλίσουμε σελίδα-σελίδα την ιστορία αυτής της πόλης. Ο Άγιος Νικόλαος είναι η μεγαλύτερη πόλη και το διοικητικό κέντρο του νομού Λασιθίου. Τα γραφικά λιμανάκια, η πεντακάθαρη θάλασσα, το ήπιο κλίμα και η απαράμιλη ομορφιά του τοπίου έχουν κάνει τον Άγιο Νικόλαο και τη γύρω περιοχή ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της Μεσογείου. Με την ονομασία Καμάρα αναφέρει την πόλη στο γεωγραφικό λεξικό με τον τίτλο «Εθνικά» ο Στέφανος Βυζάντιος, ο οποίος ήταν καθηγητής της Αυτοκρατορικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης στα χρόνια του Αυτοκράτορα Αναστασίου περί τα τέλη του 6ου αιώνα. Καμάρα, πόλης Κρήτης και ο πολίτης Καμαρίτης ως ξενίων εν κρητικής φυσήν ή της Λατό Εγένετο. Ο Ιεροκλής ο Γραμματικός, στο έργο του Συνέκδημος, το οποίο απαριθμεί 64 επαρχίες και 912 πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον 6ο αιώνα, αναφέρει την Επισκοπή Καμάρας. Με την ονομασία Λατό αναφέρονται δύο αδελφές πόλεις, η Λατό προς Καμάρα, στη θέση του σημερινού Αγίου Νικολάου, και η Λατό Ετέρα, πόλη της ελληνικής αρχαϊκής περίοδου, από την οποία καταγόταν ο ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου Νέαρχος και βρίσκεται στο ύψωμα Γουλάς ή Κόνταρος στα βόρειο-ανατολικά του σημερινού χωριού Κρίτσα. Σε επιγραφές αναφέρεται η συνθήκη φιλίας της Λατούς με την γειτονική Ολούντα και την Κνωσό, στην οποία η Κνωσός αναγνωρίζεται ως απόλυτος διαιτητής στις διαφορές μεταξύ Λατούς και Ολούντος. Το 204 π.Χ. με παρέμβαση του βασιλιά Φιλίππου V της Μακεδονίας εκδόθηκαν ψηφίσματα για την αναγνώριση ασυλίας στο ιερό του Διονύσου και προστασίας των πολιτών της πόλης Τέο της Ιωνίας από τις πειρατικές επιδρομές των Λατίων και Λατίων προς Καμάρα, αλλά και σε επιγραφές αναφέρεται ότι ο ίδιος υποκινούσε επιδρομές εναντίον της Ρόδου από τα λιμάνια της Λατούς, της Ολούντας και της Ιεράπιτνας. Και οι δύο πόλεις αναφέρονται και το 193 π.Χ. στη συνθήκη μεταξύ των κρητικών πόλεων με την πόλη Τέο της Ιωνίας που καθόριζε το δικαίωμα ασύλου στο ιερό του Διονύσου. Σε ένα απόσπασμα της συνθήκης εκείνης αναφέρεται «Έδοξεν Λατίων της κόσμης και τα πόλη επειδή τίοι συγγενείς και φίλοι, δια προγόνων υπάρχοντες ψάμισμα και
πρίγευτάνς απέσταλκαν απολόδωτον και κολόταν. Οι δύο πόλεις, Λατό προς Καμάρα και Λατό Ετέρα, είχαν κοινό νόμισμα στο οποίο απεικονιζόταν μια γυναικεία θεότητα, η Ηλιθιία, που ήταν η προστάτηδα και των δύο πόλεων. Ο ιστορικός Βορώνος θεωρούσε ότι η Λατό προς Καμάρα ήταν πιο ακμάζουσα πόλη από την Λατό Ετέρα, επειδή γίνεται συχνότερη αναφορά για αυτήν στα αρχαία κείμενα. Αλλά σήμερα υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι η Λατό προς Καμάρα ήταν το επίνιο της Λατούς Ετέρας, όπως και η Κνωσός που είχε επίνιο το Ηράκλειον και ουσιαστικά επρόκειτο για μία πόλη. Σε έγγραφα της ενετικής περίοδου αναφέρεται το εμπορικό λιμάνι Σαν Νικολό Νταμούντι, στο οποίο μπορούσαν να χωρέσουν 25 γαλέρες, ενώ στο γειτονικό κόλπο της Ελούντας ήταν ο ναύσταθμος του ενετικού στόλου της Ανατολικής Κρήτης. Στις αρχές του 13ου αιώνα, στο ύψωμα που βρίσκεται η πρώην ομαρχία Λασιθίου, υπήρχε ένα μικρό κάστρο, το Καστέλ Μιραμπέλο, το οποίο κτίστηκε πιθανότατα από τον Γενοβέζο αρχιπειρατή και κόμι της Μάλτας Ενρίκο Πεσκατόρε, όταν κατέλαβε την Κρήτη το 1206 και έκτισε παρόμοια μικρά κάστρα και σε άλλες περιοχές όπως την Ιεράπετρα, το Παλαιόκαστρο και το Φόδελε του Ηρακλείου. Από το όνομα αυτού του κάστρου πήρε την ονομασία της η επαρχία Μεραμπέλου. Σήμερα βλέπουμε στον κόλπο της Φόδελε δύο από εκείνα τα κάστρα του Ενρίκο Πεσκατόρε.
Το 1303, στο φοβερό σεισμό που συγκλώνησε την Κρήτη, το κάστρο Μιραμπέλο καταστράφηκε, αλλά οι ενετοί αποκατέστησαν τις ζημιές διότι θεώρησαν ότι τους ήταν απαραίτητο λόγω των συχνών επαναστάσεων των Κρητικών. Το κάστρο αυτό ήταν τετράγωνο με ένα πύργο σε κάθε γωνία και ένα μεγαλύτερο στη βόρεια πλευρά και οπλισμένο με ελαφρύ πυροβολικό. Σε έγγραφο του 1374 αναφέρεται με την ονομασία «Κάστρο Μιραμπέλι». Αργότερα οι ενετοί το εγκατέλειψαν και αποθήκευαν εδώ το αλάτι από τις αλικές της Ελούντας, το οποίο εξήγαγαν σε όλη την Ευρώπη. Το 1537 το κάστρο Μιραμπέλο καταλήφθηκε από τους πειρατές που λιμένονταν τα παράλια της Κρήτης και το κατέστρεψαν. Αργότερα, ο ενετός γενικός προβλεπτής Τζιοβάνι Βιτούρι το παραχώρησε στον ιδιώτη Μιχαήλ Κλόντζα, ο οποίος το ξανάκτησε σύμφωνα με τα σχέδια του διάσημου μηχανικού οχυρωματικών έργων Μικέλε Σαμικέλη, ο οποίος είχε σχεδιάσει όλα τα σημαντικά κάστρα στην Κρήτη. Στην απογραφή του 1583 που έκανε ο Πέτρος Καστροφύλακας, είχε ήδη αναπτυχθεί ένας βούργος, όπως ονομάζονταν οι οικισμοί γύρω από τα κάστρα, με 753 κατοίκους που ήταν κυρίως ψαράδες. Το 1645 που ξέσπασε στην Κρήτη ο ενετοτουρκικός πόλεμος, οι Τούρκοι πολιόρκησαν το κάστρο Μιραμπέλο και ο ενετός φρούραχος Κολονέλο Μπαλντέλα το παρέδωσε χωρίς αντίσταση. Οι ενετοί τον καταδίκασαν σε απαγχωνισμό για την προδοτική του στάση και αφού το ανακατέλαβαν το κατέστρεψαν και ο οικισμός που είχε δημιουργηθεί εκεί εγκαταλείφθηκε. Στην τουρκική απογραφή του 1671 αναφέρεται «Νεύς Μεραμπέλο» με 42 χαράτσια, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κριτικοί στους Τούρκους, από τους οποίους εξαιρούσαν τους ανάπηρους, τους κληρικούς και τα παιδιά. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους, ο Άγιος Νικόλαος ερημώθηκε. Μόνο 4 κατεστραμμένες εκκλησίες υπήρχαν στην περιοχή που χρησιμοποιούνται ως σαν αποθήκες χαρουπιών, όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Φυσική περιγραφή της νήσου Κρήτης» ο Γάλλος βοτανολόγος Βίκτορ Ολέν το 1845. Εκείνα τα χρόνια είχε την ονομασία Μαντράκη, ονομασία που διατηρήθηκε
μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο κόλπος του Μεραμπέλου έγινε πολλές φορές θέατρο πολεμικών αναμετρήσεων των αγωνιζόμενων Ελλήνων με τον βάρβαρο κατακτητή. Το 1827, ο ψαριανός καπετάνιος Δημήτριος Κοτζιάς περικυκλώθηκε μέσα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου από 13 τουρκικά πολεμικά πλοία. Αλλά ο έμπειρος καπετάνιος κατάφερε να βυθίσει ένα με τα κανόνια του και να σαλπάρει σώος με τους ναύτες του στην ανοιχτή θάλασσα του Αιγαίου. Το 1834, ο Άγιος Νικόλαος δεν αναφέρεται στην απογραφή των Αιγυπτίων του Μοχάμεντ Άλι και μόνο μετά την Επανάσταση του 1866 το Μαντράκι συνοικίζεται από κατοίκους του κοντινού χωριού Κριτσά και κυνηγημένους φακιανούς, κυρίως της μεγάλης οικογένειας των Κούντουρων. Στην απογραφή του 1881, το Μαντράκι υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Κριτσάς με 87 κριτικούς και 8 Τούρκους κατοίκους. Τότε πήρε και την σημερινή ονομασία Άγιος Νικόλαος από το μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται στη μικρή Χερσόνησο που ονομάζεται Μπουρούνι απέναντι από το ξενοδοχείο Minos Beach. Ο φυσικός όρμος που δημιουργείται εδώ ήταν για αρκετούς αιώνες το λιμάνι της πόλης κατά την Βυζαντινή και Ενετική περίοδο και στους βενετσιάνικους χάρτες αποτυπώνεται με την ονομασία Πόρτο Ντι Σαν Νικολό και σε βενετσιάνικα έγγραφα αναφέρεται Σαν Νικολό Νταμούντι και χωρούσε, όπως είπαμε, 25 γαλέρες. Ο μικρός πρωτοβυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου οικοδομήθηκε λίγο πριν την κατάκτηση της Κρήτης από τους Σαρακινούς του Αμπού Χαφσομάρ το 827 έως 828 μετά Χριστό. Είναι πετρόχτιστος και στεγάζεται με ημικυκλικό θόλο που στη μέση έχει τρούλο με υψηλό κυλινδρικό τύμπανο και πολύ μικρά παράθυρα. Το 2007
Στο προάβλιο του ναού ανασκάφηκε ένα στάφος, στον οποίο βρέθηκε μια πόρπη του 7ου μετά Χριστού αιώνα. Αργότερα ο χώρος γύρω από το ναό πλακοστρώθηκε χωρίς να γίνουν ανασκαφές και είναι άγνωστο αν υπήρχαν άλλα κτίσματα εδώ. Μόνο μια δεξαμενή νερού υπάρχει στην βόρεια πλευρά του ναού που κατασκευάστηκε πιθανότατα την περίοδο της Ενετοκρατίας. Ο ναός έχει μεγάλη αρχαιολογική αξία διότι αποτελεί σπάνιο δείγμα της πρωτοβυζαντινής αρχιτεκτονικής και καθώς δεν έχει υποστεί καμία παρέμβαση στην αρχική του μορφή μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη μορφή ενός τρουλαίου ναού εκείνης της περίοδου από την οποία έχουν διασωθεί ελάχιστα μνημεία. Το 1900 η έδρα του Δήμου Κριτσάς μεταφέρεται στον Άγιο Νικόλαο καθώς και η έδρα του Νομού Λασιθίου που ήταν μέχρι τότε στη Νεάπολη. Οι αρχές της Κρητικής Πολιτείας εκτιμώντας την προνομιακή θέση της πόλης είχαν προβλέψει σωστά τη μελλοντική της ανάπτυξη. Η σημερινή πανέμορφη πόλη του Αγίου Νικολάου είναι χτισμένη πάνω και γύρω από 5 λόφους δίπλα στις εκβολές του Χήμαρου Ξεροπόταμος και γύρω από την πανέμορφη μικρή λίμνη Τιβουλισμένη που σφραγίζει την ομορφιά της όπου σύμφωνα με τη μυθολογία απολάμβαναν το μπάνιο τους η θεά Αθηνά και η θεά Άρτεμις. Thank you.
Η μικρή διόρυγα που ενώνει την λίμνη με το λιμάνι δεν υπήρχε παλαιότερα. Η διάνοιξη άρχισε το 1867 και ολοκληρώθηκε το 1871. Μέχρι τότε το νερό της λίμνης ήταν γλυκό και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να εμπλουτίζεται με γλυκό νερό, αλλά με την εισχώρηση της θάλασσας είναι ακατάλληλο για χρήση. Η λίμνη της Βουλισμένης έχει κυκλικό σχήμα με διάμετρο 137 μέτρων. Παλαιότερα οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου πίστευαν ότι η λίμνη ήταν άπατη και ότι από τα νερά της έβγαιναν τα κακά πνεύματα. Ο Άγγλος ναύαρχος Σπράτ μέτρησε το βάθος της και διαπίστωσε ότι στο κέντρο της είχε 64 μέτρα βάθος. Ο ίδιος μάλιστα υποθέτει ότι μπορεί να πρόκειται για την έξοδο υπόγειου ποταμού, όπως τον Αλμυρό του Ηρακλείου. Την λίμνη εξερεύνησε και ο Ζάκυβ Κουστό το 1978, ο οποίος διαπίστωσε ότι το βάθος της ήταν πράγματι 64 μέτρα. Στην ανατολική πλευρά της λίμνης υπάρχει μια σειρά από εστιατόρια και καφετέριες, από όπου απολαμβάνουν τη γραφικότητα και την ομορφιά της χιλιάδες ξένοι επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου πραγματοποιούνται εδώ πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εδώ γυρίστηκαν και σκηνές από τις κινηματογραφικές ταινίες «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» και «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Αλλά όσοι έχουν την τύχη να βρεθούν εδώ τη βραδιά της Αναστάσεως θα εντυπωσιαστούν πραγματικά από το θέαμα των βεγγαλικών που αντανακλούν στο νερό και δίνουν την εντύπωση ότι πετάγονται από τα βάθη της λίμνης. Στην νότιο-ανατολική πλευρά της πόλης βρίσκεται η υποδειγματική μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Κάθε χρόνο διοργανώνονται εδώ σημαντικοί αγώνες ιστιοπλοείας από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αγίου Νικολάου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, στους οποίους ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου Νικολάου έχει κατακτήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 2023. Στους αγώνες συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι αθλητές που έχουν διακριθεί στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας. Στη νέα προβλήτα του λιμανιού του Αγίου Νικολάου συναντούμε το επιβλητικό έργο της Αρπαγής της Ευρώπης που φιλοτέχνησαν οι αδελφοί Νικόλαος και Παντελή Σωτηριάδης. Ένα παρόμοιο γλυπτό κατασκευασμένο από τους ίδιους καταξιωμένους καλλιτέχνες από μπρούτσο, χάλιβα και γυαλί, εξ ολοκλήρου σφυριλατημένο στο χέρι, βάρους 6 τόνων,
που είχε χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τον αείμνηστο ξενοδόχο Κώστα Μαντονανάχη, είχε προσφερθεί ως δώρο από το Δήμο Αγίου Νικολάου και τον λαό της Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο το 2005. Πιο πέρα, δίπλα στη θάλασσα, βρίσκεται τοποθετημένο άλλο ένα γλυπτό, το κέρας της Αμάλθειας, κατασκευασμένο από τους ίδιους καλλιτέχνες με φόντο τον γαλήνιο κόλπο του Μεραμπέλ. Στην είσοδο του κόλπου του Μεραμπέλου βρίσκονται δύο νησάκια που σε ενετικούς χάρτες γράφονται Σκόλη di San Antonio. Το μεγαλύτερο νησί ονομάζεται σήμερα Άγιοι Πάντες και το μικρότερο ονομάζεται ακριβώς Μικρό, από το μέγεθός του σε σύγκριση με το άλλο. Στα χρόνια της Ανατοκρατίας, οι κριτικοί τα ονόμαζαν «Οι Βράχοι του Αγίου Αντωνίου», από το καθολικό μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου που είχαν κτίσει εκεί οι ενετοί. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, κάποιοι κάτοικοι της περιοχής τον γκρέμισαν με τόση μανία που τίποτα πια δεν θύμιζε την ύπαρξή του. Αργότερα, ένας ευλαβής μοναχός από το χωριό Λίμνες του Μεραμπέλου ήρθε στο νησί και ξανάκτησε με τα απομεινάρια των ερυπείων της παλιάς μονής ένα εκκλησάκι το οποίο αφιέρωσε στους Αγίους Πάντες. Στην ανατολική πλευρά της πόλης συναντούμε την Κυτροπλατεία με μια ωραία μικρή παραλία. Πριν ακόμη η πόλη αποκτήσει λιμάνι, η παραγωγή των κίτρων τα έφερναν από την ενδοχώρα φορτωμένα σε μουλάρια με μεγάλες κόφες για να τα παραδώσουν στους εμπόρους, και επειδή τα νερά της θάλασσας ήταν ρηχά εδώ, ήταν εύκολο να τα φορτώσουν στα καΐκια. Από τότε έμεινε η ονομασία Κυτροπλατεία. Στην κεντρική πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου δεσπόζει ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου που τιμάται στην Αγία Τριάδα, τους τρεις ιεράρχες και τα εισόδια της Θεοτόκου. Ο ναός είναι βυζαντινού ρυθμού
σταυροειδής μετρούλο, στον οποίο προσθέθηκαν δύο παρεκκλήσια που χρησιμεύουν ως εξομολογητήρια. Στον οικοδομικό ιστό της παλιάς πόλης συναντούμε και τη μονόχωρη καμαροσκέπαστη βασιλική του 12ου αιώνα που τιμάται στην Παναγία την Βρεφοτρόφο. Στο εσωτερικό του ναού βρίσκεται ο τάφος του ενετού ευγενή Λαβρέντιου Μαλιπέτρο με λατινική επιγραφή και την χρονολογία 1602. Στην αρχική του μορφή ο ναός ήταν μικρότερος, αλλά επεκτάθηκε προς τη δυτική πλευρά μενάρθηκα. Οι τοιχογραφίες είναι σε δύο στρώματα των αρχών και του τέλους του 14ου αιώνα, με σκηνές του Ιησού και της Παναγίας στην ανατολική πλευρά, και οι τοιχογραφίες μοναχών Αγίων δημιουργούν την εικασία ότι ίσως ο ναός να υπήρξε καθολικό μικρής μονής. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγίου Νικολάου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1969 και είναι ένα από τα πιο αξιόλογα μουσεία της Κρήτης, αποτελώντας πόλο έλξης πολλών χιλιάδων ξένων επισκεπτών. Εδώ εκτίθενται σημαντικές αρχαιολογικές συλλογές από όλη την Ανατολική Κρήτη. Τα σπουδαία ευρήματα χρονολογούνται από την νεολιθική εποχή 5.700 έως 2.800 π.Χ. και μέχρι το τέλος της Ρωμαϊκής περίοδου από το 100 έως το 400 μετά Χριστό. Η περιοχή του Αγίου Νικολάου με τη μαγευτική Ελούντα, την Σπίνα Λόγκα, τα πολυτελή ξενοδοχεία, τις γραφικές και πεντακάθαρες παραλίες, τη νυχτερινή ζωή και τα θαυμάσια αξιοθέατα έχουν αναδείξει τον Άγιο Νικόλαο σε έναν από τους σημαντικότερους και συνάμα κοσμοπολίτικους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, που προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες ξένους επισκέπτες για να τους χαρίσει την μοναδική κριτική φιλοξενία.